Γεια χαρά σε όλους, ο Δωρής Ζήρας εδώ, μαμαδικηθάρας.gr και εσύ παίζεις Jump Reaction Video, επεισόδιο νούμερο 11. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που συμμετέχετε και στέλνετε συνέχεια βίντεο και πλέον είναι πολύ πιθανό να υπάρχει σταθερά κάθε Τετάρτη ένα επεισόδιο, μιας και είναι αρκετές συμμετοχές σας. Σήμερα θα έχουμε άλλες 5 συμμετοχές, όπως κάθε φορά εκεί 5 με 6, ώστε να βγει το επεισόδιο γύρω στα 20 λεπτά. Έχουμε και καινούριους φίλους σήμερα στην παρέα. Όποιος θέλει να συμμετέχει, κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει link με την playlist με όλα τα jump tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κλπ. Κατεβάζετε όποιο σας αρέσει, κάνετε τη δουλειά σας, δηλαδή παίρνετε ένα άψυχο backing track και του δίνετε ψυχή με τα δάχτυλά σας, το μυαλό σας, τη ψυχή σας, το παίξιμό σας, το ανεβάζετε, βάζετε στον τίτλο το όνομά σας και τη λέξη G ερωτήσεις, το αρπάζω και ανεβάζω jump reaction video σχεδόν κάθε Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, έτσι πέρα από το ότι σας βλέπει κόσμος και αυτά τα βίντεο τα βλέπουν πάνω από 1000 άτομα κάθε φορά και είναι πολύ σημαντικό ότι σχετική με την κιθάρα. Είναι σημαντικό ότι ο καθένας από εσάς μπαίνει σε μια δημιουργική διαδικασία να παίρνει κάτι και να το κάνει κάτι σημαντικό. Παίρνει ένα τίποτα, ένα backtrack, ένα τυπικό backtrack και να του δίνει αξία, να του δίνει ζωή και βέβαια να εκτίθεται, να γίνεται καλύτερος μουσικός, καλύτερος παίκτης και όμως τη συνεπάγεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάμε να δούμε και τις σημερινές συμμετοχές. Πρώτη συμμετοχή λοιπόν, έχουμε ένα νέο φίλο στην παρέα, Stoner God. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Πολύ ωραίο, συγχαρητήρια. Πάμε να δούμε λοιπόν, δύο φίλες μας, Stoner God λοιπόν. Καταρχάς παίζει με μία, νομίζω είναι Squire. Είναι αυτή η Squire, οι ωραίες, οι πιο έτσι rock, heavy metalάδικες κιθάρες με το ανάποδο headstock και τους δύο διπλούς. Κάποτε θυμάμαι είχα πάρει πριν πολλά χρόνια, έτσι 2008-2010, είχε βγάλει μια προσφορά, θυμάμαι το Music Store και είχα πάρει μία, την έχω για τα μαθήματα, δεξιόχειρη. Πολύ ωραία, και έκανε 2,5 εκατοστάρικα. Πολύ καλές κιθάρες και πολύ τιμίες και πολύ βολικές, έτσι πολύ ωραίες. Λοιπόν, έχει ο φίλος μας εδώ, βλέπω άλλη μια Jackson με κάτι αυτοκόλλητα πάνω, Νορβηγία σημαία κλπ. Άλλη μια Σκαφάτη, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτή, σε πολύ ωραία κιθάρα φαίνεται. Και άλλη μια SG Style. Και πίσω να λάνε κεφάλι. Βλέπω ότι έχει κάποιο ένα λάπτοπ και έχει και κάρτα ήχου. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο φίλος μας, Stoner God. Καταπληκτικό θέμα, έτσι. Πα παρα παρα πα, πα 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 πα. Παίρνει με τον Νική. Φανταστικό θέμα. Μελέτη, μελέτη. Καραμονική στο τέλος. Αρπετζιάκι. Πάρα πολύ ωραία παιδιάκι. Πολύ ωραία στροφή, λα μινόρε. Και... πολύ ωραία επίσης, πέτσι παραλλαγή. Παραλλαγή του πρώτου θέματος. Πάω ωραίο παίξιμο, με doubles. Πολύ ωραίες παίξιμες. Να τα γρήγορα. Τι κάνει εδώ, μάλλον για εξάχα τα κόβω. Πολύ ωραίο, καθαρός, πεντακάθαρος. Άψογο. Μ' άρεσε το που κάνουμε το δάχτυλο. Απαιτεί καλό control, έτσι και είναι ωραίο το οριζόντιο αυτό το παίξιμο, βολεύει για να παίξει τέτοιες μελωδίες. Και είναι αρκετά επιδυτικό, έτσι δεν είναι πολύ εύκολο. Θέλει καλό κοντρόλ.
να σταματάς εκεί που πρέπει και να κάνεις και το σωστό βιμπράτο. Τετζιάκι. Ωραία, το finale power, το κάνεις στο τέλος, παίζει μη. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίος. Stone Air God, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούργια συμμετοχή, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, ωραίο ρόκι παίξιμο. Μελωδία, τσαμπουκά, τα έχει όλα μέσα. Συγχαρητήρια. Πάμε προς τη δεύτερη συμμετοχή μας. Θησέας. Το backtrack το ρε, το μεταλλάρικο. Πολύ ωραία. Θησέας λοιπόν, νέο entry, 2 στα 2, 2 καινούργοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Θησέα, πολύ ωραία. Μπλουζάκι, Behemoth, κάτι τέτοιο. Αυτά με τα μεταλλάδικα, αυτά τα black μεταλλάδικα, τα logo με τα περίεργα. Με τους καπαδίες, κατ' ουσίες, δεν τις πιάμε εύκολα. Λοιπόν, Σέχτερ η κιθάρα μάλλον. Σίγουρα Σέχτερ. Και πάμε να δούμε την αρχή τι κάνει ο φίλος ο Θησέας. Όλο το πρώτο μέρος λοιπόν το ασχολείται με κάτι σαν κάνει πολλά pitch harmonics, πολλές αρμονικές. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι δεν ακούω πουθενά την τονική. Έτσι, δηλαδή ακούω ωραία πράγματα, έτσι, δυναμικό παίξιμο, δεν ακούω πουθενά την τονική. Πάνω το μόνο μια φορά. Θα πω πίσω ωραία. Πουθενά δεν ακούω ωραία. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, έτσι. Απλά το λέω σαν παρατήρηση. Για να μου θυμίσει τι κλίμα έκανε αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κλίμα έκανε αυτή που ανήκει. Ωραία αυτή που κάνει βέβαια, πολύ ωραία. Και τώρα την ακούω, μπήκε στο ρε κανονικά πλέον, στο δεύτερο μέρος, ο Μπένις σε ρε Αιόλιαν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα λεγκά του και όλα αυτά που κάνει τα πεντατονικά. Εδώ πέρα τα κάνει πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά το σημείο αυτό, το δεύτερο μέρος. Άψω το σήκωμα. Πολύ ωραία αυτό. Πολύ ωραίο. Δεν πήγε μία. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος συντονική. Και με μια παρατήρηση βλέπω ότι δεν χρησιμοποιεί πουθενά τέταρτο δάχτυλο. Παίζει όλη την ώρα με τρία δάχτυλα, έτσι. Γιατί παίζει τόσο σε αυτά τα leaks που παίζει τα πεντατονικά. Άλλη μια φορά να το δούμε. Παντού ένα τρία. Λέξει το τέλος, μπλουζέ γύρισμα. Συγχαρητήρια λοιπόν, πολύ ολοθωσίας, δυνατό ροκ παίξιμο. Στην αρχή μόνο έχω μια ένσταση, δεν είναι λάθος, απλά δεν ακούω πουθενά την τονική. Δηλαδή, και να στο πω απλοϊκά, αν πήγαινε σε ένα session και τόσο σε ένα παραγωγό, το πιο πιθανό παραγωγός θα σου λέγε το πρώτο μέρος ξανακάντω μία, γιατί δεν ακούγεται που πατάς. Έτσι. Χωρίς μην είναι λάθος, έτσι. Προφανώς για να το κάνεις, θα έχεις του λόγου σου. Θησέας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τρίτη μας συμμετοχή. Πάλι καινούρια, 3 στα 3, V-Pub.
Πάρα πολύ ωραία συγχαρητήρια. New entry, 3 στα 3. Deep up. Άλλη μία, για να δούμε. Καθάς κιθάρα είναι Harley Benton, αυτή με τον ανάποδο headstock. Πολύ ωραία κιθάρα, με ωραίο μπράτσο. Μπρες του πρέπει να είναι. Πολύ ωραίο καπάκι. Καταπληκτική κιθάρα. Εμφανισιακά. Πάρα πολύ ωραία, περιτονικό και λίγο Aeolian. Ωραίο σου κομματάκι. Πολύ ωραία όλα. Είναι μέσα όλη την ώρα. Πολύ ωραία μελωδίες. Ωραίο θεματάκι αυτό. Νομίζω μπορούσα να το παίξεις και πιο εύκολα. Δηλαδή να βάλεις δεύτερο δάχτυλο. Στην τονική λέει να βάλεις 1-3-4. Όχι τίποτα άλλο, το ίδιο πράγμα είναι, απλά είναι λιγότερα ανοίγματα, έτσι, και ρισκάρεις λιγότερο. Κατάλαβα, πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο αυτό το μελωδία, πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο, V-Pap. Πάμε λίγο το δεύτερο μέρος με την ωραία μελωδία. Πολύ ωραίο, ωραία ρηματάκια. Πολύ ωραία μελωδία. Και ταιριάζει απόλυτα στο ρυθμό. Και τα εμπράτα του μέσα όλα. Στος παρατονική και... Πάρα πολύ ωραία συμμετοχή, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, V-Pap. Welcome. Πάμε στην τέταρτη συμμετοχή μας. Dimis, τον έχουμε ξαναδεί. Το ίδιο backtrack πριν. Συγχαρητήρια, Dimis, καταπληκτικό, Jackson κιθάρα με ανάποδο headstock και EMG style μαγνήτες, πάνω να δούμε μια φορά. Κουτί ένα, ωραίο σηκώμα. Πολύ ωραίο μπράτο. Οπ. Πολύ ωραίο αυτό το ανέβασμα. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαϊχάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πεντακάθαρο, έτσι. Δείτε πόσο στραγάλι ακούγεται. Τέλειο και το σκοτάξει στο τέλος. Άριστος. Φανταστικό, αυτό μου θυμίζει ο Λίβα. Τι κάνει, πιάνει τονική, λάμινο ώρα πίσω. Πιάνει Δευτέρα, Σι δηλαδή, ανεβάζει μητώνιο. Και κάνει μετά pull off 1-3. Άρα 2-3 πίσω. Μου θυμίζει Chris Oliva, δεν ξέρω τώρα αν το λέω σωστά, αλλά καταπληκτικό leak, μπράβο. Επίσης το ίδιο ανέβασμα πάλι. Και το κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπήκε εδώ από C.
και το πάλι μπαίνει από εσύ. Έτσι. Στρατηγικό ανέβασμα αυτό, φαίνεται ότι είναι δουλεμένο. Πεντακάθαρη πέναντο, έτσι. Straight τα εξεχάκια. Τέλεια. Πολύ ωραίο το πεντατονικό και το λεγκατάκι σε μια χορδή. Και εδώ αρχίζει το ρέτρο απ' όλα. Τι κάνει. Φανταστική δυσολία. Και μετά από λίγο έχει μια τρίτη κιθάρα. Δύο κιθάρες, πολύ ωραίο. Και τρίτη ακούω. Αφού είστε ακουστικά να το καταλάβετε πολύ καλά. Οι δύο κάνουν δυσολία και η τρίτη παίζει μια μεξάτη μελωδία. Πάρα πολύ ωραίο άψογο, έτσι, και τα βιμπράτα και όλα. Έχει μια ωραία ισορροπία. Έπαιξε μελωδικά, έπαιξε γρήγορα, έπαιξε αργά, έκανε σηκώματα, έκανε λεγκάτο, έκανε πένες, τα έκανε όλα. Καταπληκτικό. Συγχαρητήρια. Dim Dimis, τέταρτη συμμετοχή. Πάμε λοιπόν και στην πέμπτη συμμετοχή και τελευταία για σήμερα. Με άλλη new entry, έτσι, 4 στους 5 καινούργοι. Αυτό και αν είναι καλά νέα και καταπληκτικό. Βλέπω που ζάει κάνει μπαρκόρφ λοιπόν και Μάξιμος. Πάνω με το Μάξιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Μάξιμος λοιπόν. Καταρχάς, welcome Μάξιμος και πάρα πολύ ωραίο. Μόνιμο εδώ Κρίσπορ. Καταλάβει τη μενογλίτση που το έχει τραβήξει το έτσι και δεν βλέπουμε δάχτυλα. Ειδικά στο πρώτο μέρος δεν φαίνεται τίποτα έτσι. Προσπαθήστε να στείλετε οριζόντιο έτσι και όχι κάθετο. Εδώ δεν φαίνεται εντελώς τίποτα στο πρώτο μέρος. Βλέπουμε μόνο την κιθάρα και καθόλου δάχτυλα. Πολύ ωραία αρμονική. Πολύ ωραία μέσα στην κλίμακα. Πάρα πολύ αυτό που κάνει με τα νήματα και πάρα πολύ ωραίο τρέμολο picking. Έτσι, πολύ καλό control, πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, μπορείς να καταλάβεις το καλό speed picking από το ξέρεις, bouzoukation, δηλαδή παίζω στο δεξί χέρι και ό,τι να είναι. Εδώ πέρα το κάνει τέλεια, βλέπετε ακούς πεντακάθαρα τις νότες όπως πρέπει να τις ακούσεις και δεν είναι στο περίπου. Τώρα. Πάρα πολύ καλό. Και δύσκολο. Οπ. Τι είναι αυτό το diminished, νομίζω πρέπει να είναι. Τι κάνει, πολύ ωραίο. La diminished, το κάνει με legato. 5-8. 6-9. 7-10. Και πάει συμμετρικά έτσι. Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Ωραία ιδέα. Ταιριάζει απόλυτα. Πάρα πολύ ωραίο το κάνει. Τώρα το βιβρατάκι στο τέλος και μπαίνει στο ρε. Πολύ τα τρίχα του. Ωραίο σήκωμα. Πολύ ωραίο. Τι έκανε εδώ. Πήρε λοιπόν την τονική. Μετά ανεβαίνει, μια βαθμίδα πάνω. Πολύ ωραία τακτική αυτή. Παίρνει ένα leak, το πέσει μια βαθμίδα, το πέσει την επόμενη βαθμίδα μέσα στην κλίμακα πάντα έτσι. Ρε Αιόλιαν. Πάρα πολύ ωραίο το picking του. Να και τα σουιπάκια. Τι έκανε εδώ. Ρε μινόρε με αναστροφή. Και το ματζόρε. Νάτος. Πάρα πολύ ωραίο. Πεντακάθαρος. Και όλα τα έκανε με τον κάτω μαγνήτη, έτσι. Τα sweep. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι λίγο tricky. Μπορεί να σου φύγει. Μάξιμο λοιπόν, καταπληκτικό. Συγχαρητήρια, Μάξιμο. Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά όμως, στείλε μου στο έτσι. Έτσι για να βλέπουμε κι εμείς. Και να ευχαριστούμε αυτό που παίζεις. Πολύ καλό ήχο. Όλες λοιπόν οι συμμετοχές ήταν πολύ ωραίες. Stoner God. Θησέας. VPAP.
Dim Dimis και Maximus. Όλοι είχαν καλό ήχο, καλή εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε και κάνετε αυτή τη σειρά να προχωράει και να προχωράει και να έχουμε πλέον επεισόδια σχεδόν κάθε Τετάρτη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε active, το ότι ασχολούμαστε με την κιθάρα, αγαπάμε την κιθάρα, παίζουμε και εκτιθέμεθα. Και όλοι αυτοί τώρα οι φίλοι, έτσι, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας με το δικό του στυλ, έπαιξε πάνω κάτω τα ίδια backing tracks, αυτά τα τελευταία που έχουν ανέβει, έτσι, ο καθένας έπαιξε τελείως διαφορετικά, είδατε ότι κανένας δεν έμοιαζε με κανέναν, όλοι είχαν να πούν κάτι διαφορετικό και αυτή είναι η μαγεία και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι είμαστε ίσοι, αλλά όλοι δεν είμαστε ίδιοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ όσοι συμμετείχατε και ευχαριστώ και εσάς που φτάσατε στο τέλος του βίντεο. Εσύ παίζεις, Jam Reaction, να περνάτε καλά, θα τα δούμε στο επόμενο.